Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το εγχώριο ακαθάριστο προϊόν το πρώτο τρίμηνο του 2017 δεν μειώθηκε κατά 0,1% όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά αντίθετα αυξήθηκε κατά 0,4%. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα πραγματικά είχαμε μια έκκληση, μια ευχάριστη έκκληση, μπορούμε να πούμε, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία έρχεται και σε μια πολύ καλή χρονικά συγκυρία. Ενώ στις 15 του Μαΐου, λοιπόν, η Ελστάτ είχε ανακοινώσει ότι οι προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο ήταν μάλλον αρνητικές, προβλέποντας ύφεση 0,1%. Τώρα το γύρισε και προβλέπει λίγες 15 μέρες μόλις αργότερα ότι, ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε ύφεση, αλλά αντίστοιχα έχουμε περάσει και στην ανάπτυξη έχοντας αύξηση της τάξης του 0,4%. Μια αρκετά μεγάλη διαφορά, δηλαδή είναι μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο είναι και μάλλον εντυπωσιακό, καθώς δεν είναι μια διαφορά της τάξης του 0,1-0,2, είναι 0,5 και θεωρείται πολύ μεγάλη διαφορά όχι μόνο σε απόλυτα νούμερα, αλλά και ψυχολογικά και συμβολικά. Καθώς είναι εντελώς διαφορετικό να πηγαίνεις σε διαπραγματεύσεις έχοντας στην τσέπη σου ύφεση, δείχνοντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, και εντελώς διαφορετικά έχοντας και το χαρτί της ανάπτυξης. Άρα αυτό έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική συγκυρία για την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να το συνυπολογίσει στα διαπραγματευτικά της όπλα. Προφανώς βέβαια να πρέπει να πούμε ότι σε απόλυτα νούμερα απέχει πολύ από το στόχο του 2%. Άλλο 0,4, άλλο 2%, ο οποίος έχει τεθεί ως στόχος για το σύνολο του έτους. Βέβαια η λογική είναι ότι εφόσον και με το καλό κλείσει η όλη αυτή η κουβέντα της αξιολόγησης και υπάρχει μια κινητικότητα, θα δούμε τα τελευταία δύο τρίμηνα, γιατί και το δεύτερο τρίμηνο ουσιαστικά το έχουμε φάσει στις διαπραγματεύσεις. Θα δούμε δηλαδή από το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους μια ανάκαμψη. Οπότε εκεί θεωρητικά μπορεί να προσεγγιστεί ο στόχος, αν και πραγματικά η ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η εικόνα ακόμα για τον δεύτερο τρίμηνο είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε. Θα εξαρτηθούν κάποια πράγματα και το τι θα γίνει τώρα στις διαπραγματεύσεις. Όμως το θετικό για την κυβέρνηση είναι ότι έχει αυτό την πρίκα, την οποία και τη δείχνει και μπορεί να το δείξει και αυτό και στο διεθνές αλλά και στο εγχώριο ακροατήριο, ότι παρά τα σκληρά μέτρα που έχει λάβει αντικειμενικά και παρά τα όσα έγιναν με την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, ο αντίκτυπος στην οικονομία δεν ήταν τόσο αναμενόταν. Προφανώς βέβαια αυτά τα στοιχεία είναι τα εγχώρια. Μένουμε να δούμε και τα αντίστοιχα στοιχεία να επιβεβαιωθούν και από έξω. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε δει διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ και τα στοιχεία που δίνουν σε διεθνές επίπεδο. Αλλά αυτό θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, να δούμε αν υπάρχει σύμπνοια ή αν υπάρχει απόκληση, πόσο μεγάλη είναι αυτή και προς ποια κατεύθυνση. Αν δηλαδή θα είμαστε πιο κοντά στο 0 ή ακόμα και μεγαλύτερο από το 0,4. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ανατροπή η οποία λειτουργεί και έρχεται σε μια πολύ πολύ ευνοϊκή συγκυρία για την κυβέρνηση. Μένει να δούμε αν θα ληφθεί υπόψη στις διαπραγματεύσεις ή αν αυτό θα θεωρηθεί ότι ακόμη μια φορά που μιλάμε για Greek statistics, τον έχουμε ακούσει δυστυχώς τον όρο πολλές φορές στο παρελθόν, και αν αυτό θα μείνει μόνο στη θεωρία και δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στη διαπραγμάτευση που ούτως ή άλλως είναι πυρετώδης το τελευταίο διάστημα.